Φίλοι και φίλες του Άμπολα Σπορ, καλησπέρα σας. Είναι η εκπομπή σε κάθε γωνιά της Αθήνας με τον Τάσο Ζαφυρίου. Στη σημερινή μας εκπομπή φιλοξενούμε δύο ακόμη ομάδες του Περιστερίου, τον Ηρακλή Περιστερίου και τη Χρυσούπολη. Μαζί μας έχουμε τον προπονητή του Ηρακλή Περιστερίου, Ανδρέα Ανάστο. Ανδρέα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Και τον τεχνικό της Χρυσούπολης, τον Βαγγέλη Κότσαλο. Βαγγέλη, καλησπέρα. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με τον Ηρακλή Περιστερίου, ο οποίος μετέχει στον τρίτο όμιλο της Β' κατηγορίας. Ανδρέα, μέχρι τη διακοπή του πρωταθλήματος είχατε 4 νίκες, 2 ισοπαλίες και μία ήττα. Κάνοντας τον απολογισμό, είσαι ευχαριστημένος από τη βαθμολογική συγκομιδή της ομάδας? Καταρχήν θέλω να πω να ευχαριστήσω τη Χρυσούπολη και τον Βαγγέλη τον Κότσαλο που μας φιλοξενούν εδώ πέρα εδώ. Σόπα. Κοιτάξτε, ευχαριστημένος είμαι. Βέβαια θα μπορούσαμε να είχαμε πάρει τουλάχιστον 2 πόντους ακόμα που νομίζω τους δικαιούμαστε. Αλλά το ποδόσφαιρο έτσι είναι. Προχωράμε. Μπορούμε να τις πάρουμε μελλοντικά. Θα δούμε. Εσύ, Βαγγέλη, είσαι στο δεύτερο όμιλο της γάμα κατηγορίας. Έχεις καιρό να παίξεις, να παίξει η ομάδα, διότι την έκτη τελευταία αγωνιστική είχες στο ρεπό. Τρεις νίκες και 2 ήττες από τον Τριφυλιακό και από το Αηλίσια. Εσύ από την πλευρά σου... Με ρωτάς αν είμαστε... Όχι, δεν είμαι ευχαριστημένος βάσει αυτά που περιμένω από την ομάδα. Η ομάδα η φετινή του Ισκουσούπολης έχει πολλά να προσφέρει, γιατί πιστεύω ότι θα πρωταγωνιστήσει στον όμιλό μας. Έχουμε βέβαια 2 ήττες, οι οποίες μία ήττα γίνονται κάθε 100 χρόνια. Κερδάκαμε 2-0. Εννοείς το παιχνίδι με τον Τριφυλιακό. Ναι, κερδάκαμε 2-0, χάσαμε πέναλτι, χάσαμε πολλές ευκαιρίες. Και χάσαμε τελικά 2-5. Αυτό είναι κάτι που δεν μου έχει ξανασυμβεί τόσα χρόνια που ασχολούμαι με το ποδόσφαιρο και σαν παίκτη και σαν προπονητή. Ήμασταν τόσο καλοί και χάσαμε και 2-5. Τέλος πάντων, η ομάδα από εκεί πέρα ευτυχώς δεν αντέδρασε σωστά και κάναμε τη νίκη εκτός έδρας στο Γυναμικό. Ωραία. Ανδρέα, τελευταία αγωνιστική πριν τη διακοπή του πρωταθλήματος κερδίσατε 2-1 τον Αστέρα Εξαρχείων. Ναι. Κοιτάξτε να δείτε, είχαμε μια πολύ καλή παρουσία στο σημερινό παιχνίδι. Το ελέγχαμε από την αρχή μέχρι το τέλος. Προηγηθήκαμε 2-0 με 2 γκολ από ένα συνδυαστικό παιχνίδι πάρα πολύ όμορφα. Φάγαμε ένα γκολ από μια αδράνεια. Κάναμε ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι. Πέτος και σε μια πολύ καλή ομάδα που πιστεύω ότι στην πορεία θα διορθώσει και θα πάει πιο ψηλά. Συνεχίζουμε. Το ενθαρρυντικό ήταν ότι είχαν αρχίσει να έρχονται οι τραυματίες, γιατί είχαμε αρκετούς τραυματίες από νέους του πρωταθλήματος. Άρχισαν να έρχονται, ήδη στο παιχνίδι αυτό πήραν χρόνο συμμετοχής 2-3 παιδιά που δεν είχαν πέσει καθόλου στο πρωτάθλημα. Άρα δηλαδή ήταν όλα θετικά και προέκυψε αυτό η διακοπή. Πιστεύω ότι δεν ξέρω πότε θα ξεκινήσουμε, αλλά πιστεύω ότι μας βρήκε σε μια φάση που ήμασταν σε μια καλή φάση. Δηλαδή και οι αγωνιστικά ήμασταν καλά και έρχεσαν και κυρνάγανε και τα παιδιά που ήταν δραματίες. Γιατί και στο προηγούμενο παιχνίδι κάνατε μια πολύ μεγάλη νίκη, εκτός έδρας νίκη, κερδίζοντας 1-0 την Αθηναίδα εκτός έδρας. Ναι. Κάναμε μια πολύ μεγάλη νίκη με συνδυασμό ότι είχαμε με μια πάρα πολύ καλή εμφάνιση. Και για μένα παίζοντας με το φαβορί του ομίλου. Δηλαδή θεωρώ η Αθηναίδα ότι είναι το φαβορί του ομίλου. Μας έδωσε καλή ψυχολογία αυτή η νίκη και προχωράμε. Βαγγέλη, εκτός στον Τριφυλιακό γνωρίσατε και την ήττα και από τα Αηλίσια 2004 που είναι πρώτα στον όμιλο. Πρόσεχε να σου πω. Στα Αηλίσια ήταν, πιστεύω ότι μας αδικεί το σκορ, το 2-1 είναι πλασματικό, διότι στο 2-1 δεν
ξέρω, ο διαιτής δεν μας έδωσε πέναλτι, δεν μας άφησε να παίξουμε την μπάλα μας. Τα Αγίσια ήταν μια ομάδα η οποία μόνο ποδόσφαιρο δεν έπαιζε, αντιαθλητικό ποδόσφαιρο, πολύ δυνατά, με την ανοχή του διαιτή. Τέλος πάντων, αυτά συμβαίνουν στο ποδόσφαιρο. Εγώ, γιατί οι διαιτητές που παίζουν τώρα αυτή τη στιγμή, τα παιδιά είναι καινούργια και θέλουν και βοήθεια και από εμάς, γιατί άμα θα πάρουμε δεν θα έχουμε και διαιτητές. Τέλος πάντων, εγώ πιστεύω ότι η ομάδα δική μου, με την, γιατί ήταν στα παιδιά αυτά, δεν έπαιζε ούτε ο Παπαδόπουλος ο Άγγελος, ούτε ο Παπαδόπουλος ο αδερφός του Μάκης, τα Ματίας, ούτε δύο άλλα παιδιά τα οποία δεν είχαν έρθει τα διαιτητές τους ακόμα. Δηλαδή μας είπαν τέσσερις βασικοί που με την συμπαράσταση των παιδιών αυτών πιστεύω η ομάδα θα πάει πάρα πολύ καλά. Όχι μόνο θα πάει καλά, θα πρωταγωνιστείς. Είναι σίγουρο αυτό θα πρωταγωνιστείς η ομάδα. Το λέω με σιγουριά. Αλλά αυτό που γίνεται τώρα αυτή τη στιγμή στο ποδόσφαιρο για μένα είναι σαν να μας κόβει τα πόδια των παιδιών. Είναι απαράδεκτο να βλέπουμε. Να είναι στα λεωφορεία, στα μετρό, ο ένας πάνω στον άλλον και σε 100 τετραγωνικά να μην μπορούν να παίξουν 11-11 σε ελεύθερο χώρο. Είναι απαράδεκτο. Τα παιδιά πού θα πάνε, ούτε προπόνηση δεν κάνουν. Πού θα πάνε τα παιδιά. Αυτά τα παιδιά, όταν εγώ ήμουν στη θέση τους, σκέφτομαι τη θέση των άνθρωπων 16 και 18 και 20 χρονών, τι τους κάνουνε. Δηλαδή, αντί να τους κάνουν καλό, να κάνουν καλό στα παιδιά αυτά, κάνουν κακό. Γιατί τα παιδιά αυτά πάνε αλλού. Αντί να έρχονται να κάνουν προπόνηση, κάνουν άλλα πράγματα. Τα οποία είναι χειρότερα από αυτά που περιμένει αυτή τη στιγμή το κράτος. Γι' αυτό κάνω αίτηση να το δουν πιο σωστά. Γιατί και οι ομάδες έχουν προβλήματα και τα παιδιά. Ανδρέα, η δική σου άποψη πάνω σε αυτό που είπε ο Βαγγέλης. Κοιτάξτε. Σίγουρα γίνονται πράγματα πρωτόγνωρα. Δηλαδή είναι πράγματα που δεν έχουμε ξανασυναντήσει όσα χρόνια, όχι μόνο ασχολούμαι στο ποδόσφαιρο και γενικότερα στη ζωή μας. Αλλά σίγουρα προέχει η δημόσια υγεία. Πιστεύω όμως ότι ειλικρινά όσο πιο σύντομα γίνεται να επανέλθουμε σε κανονικούς ρυθμούς, γιατί πραγματικά ειδικά για το ασθενικό ποδόσφαιρο δεν μπορούμε να κάνουμε. Πάρα πολύ μεγάλο πλέγμα και πραγματικά θα συμφωνήσω με τον Βαγγελή ότι δεν είναι μόνο ότι δεν παίζουμε, είναι ότι απροσανατολίζονται τα παιδιά. Δηλαδή, επειδή είναι ραστέγνες, φυσικά έχουμε βγάλει μαζί με τον συνεργάτη μου και πιστεύω και όλες οι ομάδες ένα πρόγραμμα που να ακολουθήσουν ατομικό τα παιδιά, αλλά επειδή είναι ραστέγνες, απροσανατολίζονται. Δηλαδή, φεύγει το μυαλό του, πάει μακριά από το ποδόσφαιρο και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Πιστεύω ότι όσο πιο σύντομα έρθουμε σε κανονικούς ρυθμούς θα είναι καλό. Αν πραγματικά τραβήξει πάρα πολύ διάστημα, εκεί θα υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Εκτιμάς, Ανδρέα, πότε θα έχουμε επανέναρξη προπονήσεων και... Ακούμε διάφορα σενάρια, αλλά είναι μόνο σενάρια. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι που να έχει βάσεις. Δηλαδή, ακούμε διάφορα πράγματα. Τώρα εύχομαι όσο πιο σύντομα γίνεται. Πιστεύω ότι οι ομάδες... Να σε διακόψω. Πρώτη καραντίνα, κάνα προπονήσεις στα παιδιά. Πρώτη καραντίνα, κάνα προπονήσεις στα παιδιά. Είδατε να γίνει κάτι, να έχουμε κρούσματα. Τώρα δεν κάνουμε προπονήσεις στα παιδιά. Δεν έχουν πιο πολλά κρούσματα. Εγώ πιστεύω ότι είναι χειρότερα σε αυτό που κάνουν στα παιδιά. Γιατί τα παιδιά πάνε κάπου αλλού να ξεδώσουν. Πάνε μαζεύονται σε σπίτια. Κάνουν διάφορα τα οποία δεν το... Πες μου εσύ τι θα κάνουν τα παιδιά. Πώς θα αντιδράσουν. Τα αρχιστούν στο σπίτι 18 χρόνια και 19. Ίσα από εδώ που τα μαζεύαμε στα παιδιά που κάνουν προπόνηση, εγώ πιστεύω ότι ήταν και για το καλό, για τους μαζεύουμε και ήταν πιο καλά ακόμα από αυτό που κάνουν τώρα, που τα κλείνουν τα παιδιά μέσα, που δεν κλείνονται, σας το λέω εγώ να ξέρετε, με εγγύηση, δεν κλείνουν τα παιδιά μέσα. Εσύ, Βαγγέλη, έχεις εκτίμηση πότε εκτιμάς, πότε θα έχουμε πανέναρξη. Εγώ πιστεύω ότι αν δεν πέσουν τα κρούσματα από 1500 και 1000 και δεν κατέβουν σε χαμηλό επίπεδο, δεν πιστεύω να αρχίσει το πρωτάθλημα. Γιατί είναι λάθος όμως αυτό. Σε λέω ξανά. Την πρώτη καραντίνα κάναμε προπονήσεις. Τώρα στη δεύτερη καραντίνα δεν κάναμε προπονήσεις, είναι πιο πολλά τα κρούσματα.
θα χρειαστεί και κάποιο χρονικό διάστημα να προετοιμαστούν οι ομάδες. Πόσο χρονικό, Ανδρέα, πιστεύεις εσύ χρειάζεται μια ακόμη προετοιμασία, έτσι? Ναι, ναι. Ενάμιση μήνα. Το θέμα είναι ότι θα πρέπει να είναι και πάρα πολύ τραυματισμοί. Δηλαδή, οι μυϊκοί τραυματισμοί θα παίρνουν πάρα πολύ τραυματισμοί στα παιδιά, γιατί είναι λογικό τώρα αυτή τη στιγμή να γίνει αυτό το πράγμα. Εδώ βλέπετε σε επαγγελματικό επίπεδο, πλέον σε επίπεδο Super League, που δεν έχουν σταματήσει καθόλου. Και πάλι βλέπετε ότι βγαίνουν τεράστιοι μυϊκοί τραυματισμοί. Φανταστείτε τώρα σε μικρό αστυνομικό. Πέρα, να πω και κάτι άλλο να συμπληρώσω λίγο στο ανθρωπικό παγκίδι, ότι όλες οι ομάδες κρατάγαμε και τα πρωτόκολλα. Δηλαδή, δεν είναι ότι κάναμε ανεξέλεγκτα πράγματα. Ό,τι ακριβώς έλεγε ο Δήμος. Τηρούσατε αυστηρά το πρωτόκολλο. Βέβαια, εντάξει, από εκεί πέρα δεν μπορώ να πω κάτι. Εύχομαι να γίνει όσο πιο σύντομα γίνεται. Σίγουρα θα χρειαστούν, αν όχι μήνας, τουλάχιστον 15 μέρες. Γιατί είναι αδύνατο να μπουν κατευθείαν σε αγωνιστική. 15 μέρες, κάνω τα παιδιά τώρα 2 μήνες. Εσύ πιστεύεις την προετοιμασία? Όχι. Κοροϊδία. Η προετοιμασία για να πείσω ότι θα ξεκινήσω τα παιδιά για να μην έχω τραυματισμούς που λέει και ο Ανδρέας, τουλάχιστον θα χρειαστεί 1,5 μήνα. Αν θέλουμε να κάνουμε σωστή δουλειά, αν θέλουμε να κάνουμε δουλειά της πλάκας, να αρχίσει το πρωτάθλημα μετά από μια εβδομάδα και 15 μέρες, βέβαια αυτό που λέει ο Ανδρέας, συμφωνώ και εγώ, θα έχουμε τραυματισμούς, θα έχουμε πολλά πράγματα. Πάντως, Βαγγέλη, μια ακόμη προετοιμασία, έτσι, αυτό που είπατε. Μα δεν γίνεται τα παιδιά αυτή τη στιγμή. Είναι αυτό που είπε ο Ανδρέας. Είναι επαγγελματίες. Σωστά. Μερικά παιδιά βέβαια τους δώσαμε προγράμματα θα ακολουθήσουν, μερικά δεν θα ακολουθήσουν. Είναι σίγουρο αυτό. Ωραία, λοιπόν. Εμείς, ναι. Εγώ πάντως καλώ την ΕΠΣΑ να το κοιτάξει το θέμα πιο σωστά. Και τα παιδιά που θα μαζευτούν δεν θα έχουν προβλήματα να κολλήσουν το κοροναϊό. Και εδώ, αυτά που είπε και ο Ανδρέας, έχουν πρωτόκολλο. Και εσείς, Βαγγέλη, στη Χρυσούπολη τηρούσατε το πρωτόκολλο? Όσοι έχουν τα παιδιά, τα παίρνουμε τη θερμομέτρηση. Τους λέμε να κοιτάνε τη ζωή τους. Ίσα ίσα που εμείς τα προφυλάσσουμε πιο πολύ τα παιδιά από τι γίνεται τώρα αυτή τη στιγμή. Σας είπα, τα παιδιά δεν είναι. Έχουν ζωή. Δεν μπορούν να τα κλειδώσει μέσα. Θα πάνε, θα βρουν αυτόν τον τρόπο να βγουν έξω. Μιλάτε με τα παιδιά, είστε σε κοινωνία? Μιλάω με τα παιδιά, μιλάω. Μερικά παιδιά τα παίρνω και δύο-δύο και τους κάνω και προπόνηση και τα λοιπά, που βρουν χώρο. Καταρχήν είναι απαράδεκτο αυτό που γίνεται τώρα εδώ πέρα μόνο στο Περιστέρι, που είναι και στα γήπεδα. Είναι απαράδεκτο. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Πώς να πάει ένα παιδί να τρέξει, να κάνει προπόνηση, και πάνε τα παιδιά τώρα στα βουνά, πάνε στους δρόμους, τα βλέπεις, τρέχουν, κάνουν. Τι είναι αυτό? Μόνο εδώ στο Περιστέρι γίνεται αυτό. Και φεύγουμε εμείς από εδώ με τα παιδιά να πάω, ξέρω, στην Πετρούπολη, να πάμε στα Αλιώσα, να βρούμε κάποιους χώρους, να τρέξουν τα παιδιά και να κάνουν ατομική προπόνηση. Τουλάχιστον ούτε ατομική προπόνηση δεν μας αφήνουν να κάνουμε. Ούτε ατομική. Να πάνε ένα τέτοιο παιδί σε αποστάσεις, όπως γίνονταν στην πρώτη φορά με την καραντίνα. Κάναμε 6-6 προπόνηση, 8-8 προπόνηση. Γιατί, ποιο είναι το πρόβλημα σε 50 τετραγωνικά μέτρα, σε 50 στρέμματα? Να μην κάνουν τα παιδιά 6-6 προπόνηση και 8 παιδιά. 8 παιδιά προπόνηση, 6 παιδιά προπόνηση, όλα τα κάνουμε αυτά. Ανδρέα, εσύ τώρα πώς περνάς το χρόνο σου που ήσουν κάθε μέρα στο γήπεδο, στην προπόνηση, τόσα χρόνια? Έλεγα ότι μας λείπει το ποδόσφαιρο σε όλους μας. Για μας είναι η ζωή μας. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι όμως γι' αυτό, δηλαδή ειλικρινά ότι δεν μπορούμε να πάμε, είναι, σας είπα και πάλι, πάνω απ' όλα είναι η δημόσια υγεία. Για μένα τρέχει. Εγώ, Ανδρέα, συγγνώμη, πιστεύω ότι η δημόσια υγεία πιο πολύ τα αποφυλάσσουμε τα παιδιά εμείς εδώ, παρά που είναι τώρα ανεξέλεκτα έξω. Ναι, συμφωνώ. Δεν, τα παιδιά τώρα είναι ανεξέλεκτα έξω και είναι χειρότερα. Πιο πολύ μπορούν να αρπάξουν τον κορονοϊό τώρα, παρά όταν θα τα έχουμε εδώ που θα ελέγχουμε τα παιδιά. Εδώ τα ελέγχουμε τα παιδιά. Ξέρουμε ότι το καθένα, αν είναι καλά, τους λέμε, τους κατευθύνουμε να κάνουν καλή ζωή, να προσέχουν. Τώρα είναι ανεξέλεκτα. Μάζεψε τα παιδιά 18 και 19 και 20 χρονών να τους πεις να μείνουν μέσα στο σπίτι. Βρίσκουν τρόπο αυτοί και βγαίνουν έξω. Βρίσκουν τρόπο. Δεν θέλω να σκέφτομαι ένα σενάριο που θα το θεωρώ καταστροφικό για το αστυνομικό ποδόσφαιρο. Δηλαδή, στο να μην συνεχιστεί η ποδοσφαιρική.
θα μιλάμε τώρα για όλα αυτά που αναφέραμε και ο Βαγγέλης, φανταστείτε να υπάρχει μία πραξία των 6-7 μηνών και 8 μηνών. Δηλαδή μετά από εκεί πέρα πλέον θα είναι καταστροφικό. Για όλα τα ασθενικά σωμάτια και πιστεύω για όλο το ποδόσφαιρο γενικότερα. Γιατί ποδόσφαιρο χωρίς το ασθενικό δεν υπάρχει. Μα πώς οι ποδοσφαιριστές ή από το ασθενικό σχήμα, οι ακαδημίες είναι. Δεν είπαμε και έχασαμε και ένα θέμα πολύ για μένα σημαντικό. Ναι, Ανδρέα. Το κομμάτι των ακαδημιών. Σωστό. Δηλαδή πραγματικά δεν φανταστείτε και τα παιδιά αυτά. Λειτουργήσαν φέτος οι ακαδημίες, Ανδρέα, ενώ πριν. Μπήκαμε σε μια σωστή διαδικασία, λειτουργήσανε και εκεί που αρχίσαμε πλέον τα παιδιά πάλι να εντάσσονται και πάντως να οι γονείς έφεραν τα παιδιά τους. Ναι, κατάλαβα το πρωτοκόλλο, οι γονείς ήταν έξω από τους αγωνιστικούς χώρους, δεν υπήρχε συνωστισμός, δηλαδή όλα λειτουργούσαν βάσει πρωτοκόλλου. Φανταστείτε τώρα και αυτά τα παιδιά, έτσι, που είναι πιο μικρές ηλικίες, είναι ότι φανταστείτε να βγάλουμε σε ένα παιδί 8 χρόνων να βγάλει το ποδόσφαιρο τη ζωή του. Γιατί πραγματικά μπορεί να συμβεί αυτό που λέει ο Βαγγέλης. Το βγάλει το ποδόσφαιρο τη ζωή του. Να βγάλει τον αθλητισμό τη ζωή του. Είναι. Εκεί για μένα είναι πιο μεγάλο ακόμα. Ανδρέα, το αστυνομικό ποδόσφαιρο είναι τροφοδότηση του επαγγελματικού. Είτε είναι ακαδημίες, είτε είναι ομάδες. Εάν πάψει το αστυνομικό ποδόσφαιρο, δεν θα υπάρχει τροφοδότηση στο επαγγελματικό. Ένα και ένα κάνουν δύο. Δεν κάνουν τέσσερα. Πρέπει να το καταλάβουν αυτό. Δεν ξέρω τι κάνουν. Αυτό είναι αυτό που κάνει πάντα αυτή τη στιγμή. Η ΕΠΣΑ, δεν ξέρω από πού είναι, παίρνουν τις οδηγίες, είναι εγκληματικό για το αστυνομικό ποδόσφαιρο. Και για τα παιδιά. Εγώ πιστεύω και για τα παιδιά. Πού θα ξεδώσουν τα παιδιά. Εγώ είμαι στη θέση τους, στην ηλικία τους. Τώρα είμαι εγώ τώρα εδώ 67 χρονών και πάω και τρέχω, κάνω, δεν αντέχω την κλεισούρα μέσα. Θα δώσω τα παιδιά. Αρρωστέων, καχύν θα πάθουν μεροκογεία, θα πάθουν. Αυτό είναι απαράδεκτο πράγμα για παιδιά τα οποία αθλούνται και ξαφνικά ξεφεύγουν από αυτό. Είναι εγκληματικό. Ανδρέας, τώρα περνάς περισσότερο χρόνο με την οικογένεια, έτσι. Ναι. Πραγματικά αυτό είναι το θετικό. Γιατί θα δούμε και λίγο επιθετικά πράγματα. Είμαστε άνθρωποι του αθλητισμού, να είμαστε λίγο επιθετικοί. Πιστεύω ότι να τελικά να πάνε όλα καλά και πιστεύω ότι να εκεί γύρω στις γιορτές να αρχίσουν να ανοίξουν τα γήπεδα, να πούμε σε κάποιο ρυθμό προπονήσεων, ώστε αρχές του έτους να ξεκινήσει κανονικά η σεζόν. Ας το δούμε λίγο θετικά και πιστεύουμε ότι αυτό είναι το σενάριο το πιο θετικό και είναι και το πιο σύντομο. Εγώ, Ανδρέα, το σενάριο που ακούσει είναι ότι θέλουν φέτος να τελειώνει το πρωτάθλημα το αστυνομικό. Ναι, αυτό θα είναι καταστροφικό. Θα είναι καταστροφικό. Αυτό ακούω. Θέλουν να αρχίσουν από το χρόνο από την αρχή. Ανδρέα, να σου ζητήσω την άποψή σου για τον τρίτο όμιλο στον οποίο μετέχετε. Στην πρώτη θέση είναι ο Ιπποκράτης, ο οποίος είναι και αίτητος. Ακολουθεί ο Ατρόμητος Μεταμόρφωσης, η Αθηναίδα. Και μετά είστε τέσσερις ομάδες με τους ίδιους βαθμούς. Ο Παράδεισος, ο Θρίαμβος Χαϊδαρίου, η Άμυλα Περιστερίου και εσείς. Ναι, είναι έτσι όπως το είπατε ακριβώς. Βρισκόμαστε 7-8 ομάδες σε απόσταση δηλαδή τριών πόντων. Είμαστε πολύ κοντά. Κοιτάξτε να δείτε λίγο. Δίκαια ο Ιπποκράτης. Ναι, θα πω λίγο την άποψή μου όσον αφορά με τις ομάδες τουλάχιστον που έχουμε παίξει. Βέβαια, έχω κάνει σκάουτ και σε άλλες ομάδες που βρίσκονται στον όμιλό μας. Θα πω ότι το είπα και προηγουμένως, το ξαναπώ άλλη μια φορά. Για μένα προσωπικά θεωρώ ότι να είδα το πρώτο φαβορί. Γιατί είναι μια ομάδα που πραγματικά σε όλα τα επίπεδα μπορεί να πρωταγωνιστήσει. Και μετά από εκεί πέρα, όλες οι υπόλοιπες ομάδες θα είναι μέχρι το τέλος. Πιστεύω, δηλαδή 5-6 ομάδες θα είναι μέχρι το τέλος που θα διεκδικούν το πρωτάθλημα. Πάντως υπάρχουν νεοφώτιστες ομάδες, όπως είναι ο Ιπποκράτης, η Άμυλα Περιστερίου, που έχουν μια πάρα πολύ καλή πορεία. Να δείτε, είναι ομάδες που φιλόδοξες και οι δύο, που έχουν κάνει πάρα πολύ καλές μεταγραφές. Ειδικά η Άμυλα έχει πάρει παιδιά που βρίσκονται, θα μπορούσαν να παίξουν μία και δύο κατηγορίες πιο πάνω. Και ο Ιπποκράτης είναι και αυτή μια φιλόδοξη ομάδα και αυτός έχει ενισχυθεί πάρα πολύ. Και είναι και οι δύο πάρα πολύ ανταγωνιστικές και ο Ιπποκράτης είναι και αυτή τη στιγμή και ο πρώτος στην βαθμολογία. Και αίτητος. Παίξαμε την πρώτη αγωνιστική μαζί. Πραγματικά είναι για μένα δεν είναι έκπληξη.
γιατί πραγματικά συνταγαζόμαστε και στο ίδιο γήπεδο. Και βλέπω και τη δουλειά που γίνεται εκεί πέρα και από το προπονητικό τίμα, αλλά γενικά και από τη διοίκηση, και για μένα δεν είναι έκπληξη. Δηλαδή που είναι αυτή τη στιγμή τόσο πολύ ψηλά υποκράτηση. Θα κυνηγήσετε με την επανέναρξη του πρωταθλήματος να κάνετε το όνειρο πραγματικότητα? Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Εμείς είμαστε μια ομάδα πραγματικά που αποτελείται το 90% του ρόστερ μας είναι προϊόν ακαδημίας. Είναι δηλαδή παιδιά που προέρχονται από τα σπλάνα του Ηράκλη. Φέτος πήραμε ένα-δύο παιδιά που πραγματικά είναι πιο έμπειρα και είναι παιδιά που είναι πιο πάνω κατηγορίας. Με την προσθήκη αυτών των δύο παιδιών. Σε ποιους αναφέρεσαι, Ανδρέα, έτσι πες μας τα ονόματα. Εντάξει, δεν θέλω να πω ονόματα, αλλά είναι δύο παιδιά πραγματικά που θα μας βοηθήσουν πάρα πολύ. Συν ότι τα παιδιά αυτά, τα δικά μας παιδιά του Ηράκλη, είναι ότι έχουν και άλλη μια χρονιά, γιατί και πέρυσι παίξανε σε ένα πολύ πιο δύσκολο όμιλο και φέτος είναι πιο έτοιμοι. Άρα δηλαδή είμαστε μια ομάδα που θα πάμε μέχρι το τέλος να πάρουμε το καλύτερο. Πέρυσι σε ένα πάρα πολύ δύσκολο όμιλο είχαμε έρθει πέμπτη, άρα φέτος θα διεκδικήσουμε κάτι παραπάνω. Είναι και τα παιδιά πιο έτοιμα. Το καλό είναι ότι έχουμε ένα πολύ μικρό μέσο όρο ηλικίας. Ο μέσο όρο ηλικίας όμως είναι. Πόσο είναι, ναι? Είναι τα 19,5 ακριβώς το έχω βγάλει. Άρα αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο και έχουν αρχίσει πλέον τα παιδιά και έχουν την εμπειρία της προηγούμενης χρονιάς. Θα διεκδικήσουμε στο τέλος ό,τι καλύτερο μπορούμε. Μακάρι να πετύχουμε το μάσιμο. Ωραία. Βαγγέλη, την άποψή σου για τον Όμιλο. Στην πρώτη θέση είναι τα Ηλίσια 2004, ακολουθεί ο Ζέφυρος, ο Τριφυλιακός, Αμπελόκηποι, Αρίωνας και μετά είστε εσείς με 9 βαθμούς. Ποιες ομάδες... Ναι, σίγουρα είχατε το ρεπό σας. Κοιτάξτε, αυτές οι ομάδες που είναι οι 5-6 ομάδες που μας έχει μπροστά θα πρωταγωνιστήσουν. Μετά υπάρχουν 4-5 ομάδες μεσαίες και υπάρχουν και 4-5 ομάδες οι οποίες θα είναι οι πιο αδύναμες. Τους χωρίσουν σε 3 κομμάτια. Αυτοί που θα πρωταγωνιστήσουν 5-6 ομάδες που είμαστε αυτοί που είπες εσύ τώρα. Οι μεσαίες που θα είναι οι ομάδες που θα είναι μεταξύ 10-15 θέσεις και οι τελευταίες που θα είναι ομάδες που δεν θα έχουν κανένα σκοπό. Από τις ομάδες που αντιμετωπίσατε στο πρωτάθλημα. Ναι, εμείς παίξαμε με τις πρωτοπόρους. Ποια θεωρείς ότι ήταν η καλύτερη ομάδα ή ο πιο δύσκολος αντίπαλος που αντιμετωπίσατε? Σας είπα ότι παίξαμε με τις πρωτοπόρους μέχρι τώρα. Εμείς βγάλαμε το πιο δύσκολο πρόγραμμα μέχρι τώρα, αλλά και με τα Ηλίσια παίξαμε. Και με το Τριφυλιακό που είναι η πρώτη, η δεύτερη μαζί που είναι εκεί πέρα. Πιστεύω ότι αυτές οι δύο ομάδες ήταν μέχρι τώρα που παίξαμε. Γιατί παίξαμε και με τον Αρίωνα που είναι εκεί μπροστά, που την κερδίσαμε μέσα στον Αρίωνα. Παίξαμε και με αυτές οι δύο ομάδες πιστεύω θα πρωταγωνιστούμε με τέλος. Ο Ζέφυρος δεν τον έχω δει καθόλου που είναι εκεί μπροστά, όπως δεν έχω δει και στους Αμπελόκηπους. Αλλά ακούω καλά λόγια και βλέπω και τα αποτελέσματα. Πιστεύω ότι αυτές οι ομάδες είναι εμείς, ότι θα πρωταγωνιστήσουμε μέχρι τέλος. Ανδρέα, θα ήθελα την άποψή σου τώρα για το φετινό πρωτάθλημα. Το φετινό πρωτάθλημα το οποίο διεξάγεται χωρίς την παρουσία φιλάθλων. Πώς είναι η εικόνα του πρωταθλήματος? Δεν υπάρχει για μένα προσωπικά ποδόσφαιρο χωρίς κόσμο. Δεν γίνεται δηλαδή. Είναι... Εσείς στα εντός έδρας παιχνίδια κόβατε εισιτήρια? Δεν κόβαμε εισιτήρια. Μπαίνανε με κάποια λίστα ακριβώς και εκεί κρατάγαμε το πρωτόκολλο. Βέβαια, ο κόσμος είναι διψασμένος να έρθει στο γήπεδο. Έτσι. Δηλαδή, πραγματικά αναγκαζόμαστε να κάνουμε πράγματα. Άνθρωποι της δίκης να διώχνουν κόσμο, να τον βάλουν μέσα και να θέλουν να έρθουν. Αλλά για μένα, χωρίς κόσμο, δεν υπάρχει ποδόσφαιρο. Δηλαδή, δεν ξέρω αν θα συμφωνήσω και ο Πύρος από μένα. Δεν υπάρχει. Αν δεν έχει κόσμο, δεν μπορεί να βρουν και ρυθμό και ποδοσφαιριστές. Δεν μπορούν πολλά πράγματα δεν μπορούν να βγουν κόσμο. Τέλος πάντων, εύχομαι ότι να λυθούν όλα αυτά και να επανέλθουμε σε μια κανονικότητα και να γυρίσει ο κόσμος που τον έχει ανάγκη τώρα στην ποδόσφαιρο. Γιατί πραγματικά αυτό το εισιτήριο για μια αεραστανική ομάδα είναι πραγματικά αυτό που μπορεί να την κάνει να επιβιώσει. Δηλαδή, χωρίς μια ομάδα δεν μπορεί να επιβαρύνεται και το έξοδο της διαιτησίας. Έστω και αυτοί οι λίγοι φιλάθλοι που θα έρθουν,
συμμετέχουν σε αυτό το πράγμα, αυτά τα έξοδα και μπορούν να, οι ομότητες να μπορούν να πάρουν και μια ανάσα οικονομική. Και η άποψή σου για τη διοργάνωση του πρωταθλήματος. Αν είσαι ευχαρισμένος από τη διοργάνωση του πρωταθλήματος, από την εικόνα του πρωταθλήματος και την άποψή σου και για τη διαιτησία στις αγωνιστικές που έχουν διεξαχθεί. Κοιτάξτε να δείτε ένα σχολογρά, το επίπεδο είναι καλό. Δηλαδή, πραγματικά και στην πρώτη κατηγορία και στη β' κατηγορία, πιστεύω και στη γ' κατηγορία, το επίπεδο είναι καλό. Από θέμα διοργάνωση, δηλαδή δεν νομίζω ότι υπάρχει θέμα εκεί. Δηλαδή, σίγουρα θα μπορούσε να γίνει και καλύτερο, αλλά νομίζω ότι είμαστε σε καλό επίπεδο. Τώρα το κομμάτι της διαιτησίας, εντάξει, εγώ δεν θέλω να πω κάτι. Κοιτάξτε να δείτε, γιατί είναι πραγματικά η διαιτησία είναι ένα πολύ δύσκολο κομμάτι. Δηλαδή, όλοι είμαι σίγουρος έχουν πάθει παράπονα. Και αυτά παιδιά είναι, και αυτοί οι εραστέχνες είναι, προσπαθούν για το καλύτερο. Πιστεύω ότι και αυτοί θα μπορούσαν να βελτιωθούν και να. Να ανεβάσουν λίγο το επίπεδο του, αλλά να μην ότι αυτή είναι σε καλό επίπεδο. Δηλαδή, η διαιτησία είναι σε καλό επίπεδο. Δεν μπορώ να πω κάτι άσχημο. Βαγγέλη, με την πόλη. Δηλαδή, γίνεται συνέχεια, έτσι. Δεν... Και θα γίνονται, συνεχίζουν να γίνονται. Εδώ θέλω να σου πω κάτι. Βλέπουμε ότι γίνονται, δηλαδή γίνονται λάθη τώρα σε επαγγελματικό επίπεδο με το VAR. Δηλαδή, που δεν θα γίνονται λάθη σε ερασιτεχνικό επίπεδο που δεν υπάρχει ούτε το VAR, που δεν υπάρχουν ούτε τέσσερις και πάνω και άλλοι τρεις διαιτητές επάνω. Θα γίνονται. Συνεχίζουν να γίνονται. Και πιστεύω ότι είναι και μέρος του ποδοσφαίρου το λάθος. Έτσι πιστεύω. Βαγγέλη, με τη δική σου πολύχρονη εμπειρία, η διοργάνωση του πρωταθλήματος της γάμα κατηγορίας, ως διοργάνωση. Εντάξει, δεν έχουμε παράπονα του διοργάνωση. Δεν είναι... Και δεν μπορώ να πω για τη διαιτησία ότι είναι άσχημη. Τα παιδιά είναι καινούργια. Πριν ανέφερες κάποια παράπονα. Ναι, είπατε γιατί τα παιδιά είναι καινούργια. Όταν λέμε δεν έχουν παράπονα, εννοούμε βάσει ότι τα παιδιά είναι άπειρα, έτσι. Και ότι πρέπει να τα βοηθήσουμε εμείς. Αυτό είπα. Αν κατάλαβες, είπα ότι πρέπει τα παιδιά αυτά δεν βγήκαν από εμάς. Να μην τα παρα... τους παίρνουν παραμάζευμα όταν δεν πάνε καλά. Γιατί και αυτά προσπαθούν για το καλύτερο. Αν θέλουμε να φτιάξουμε διαιτησία, πρέπει να τα βοηθήσουμε εμείς τα παιδιά αυτά. Αλλιώς δεν γίνεται. Άμα είναι κάθε φορά να διαμαρτυρόμαστε γιατί έκανε το τάδε λάθος. Απλά είπα το παράπονο μου για τον αγώνα αυτό είναι το παιδί ήταν άπειρο. Το παιδί δεν κατάφερε σε αυτό το παιδί να είναι στο ύψος του. Εσείς στα εντός έδρας παιχνίδια δεν είχατε φιλάθλους και εσείς... Εντάξει, εμείς δεν σχεδίζουμε έχουμε φιλάθλους. Εμείς και που ήταν οι φιλάθλοι, οι ίδιους φιλάθλους είμαστε. Δεν έχουμε πρόβλημα, δηλαδή 10 άτομα και 15 που είχαμε, 15 και 10 έχουμε. Ώστε να μπορούσατε να βγάζετε και να βγάζει η ομάδα τα λειτουργικά έξοδα του καθεγόν. Τα λειτουργικά έξοδα δεν βγαίνουν δυστυχώς. Εδώ πέρα εμείς έχουμε τώρα 2-3 χρόνια που λόγω ότι δεν έχουμε ακαδημίες, ξέρεις, οι ακαδημίες φέρνουν και τον κόσμο. Εμείς τα τελευταία χρόνια για διαφόρους λόγους δεν έχουμε ακαδημίες και γι' αυτό τα παιδιά τα οποία ήταν παιδικό, προπαιδικό, παιδικό και εφηβικό το ανέβασα εγώ στην ομάδα. Γι' αυτό και βλέπετε φέτος πέσαμε γιατί έγινε μεγάλη ανανέωση και φέτος πιστεύω τα παιδιά αυτά με την εμπειρία που έχουν αποκτήσει θα δείτε τα αποτελέσματα στο τέλος. Πιστεύω ότι έγινε καλή δουλειά τα προηγούμενα χρόνια με τα παιδιά αυτά και θα φανεί στο μέλλον. Τώρα, για τον κόσμο που λέτε εσείς, δεν έχουμε γιατί δεν έχουμε ακαδημία. Συνήθως τα παιδιά στο αστυνομικό ποδόσφαιρο πάνε οι πατεράδες, αυτοί που έχουν τα παιδιά τους. Και από εκεί ξεκινάει. Ο Ηρακλής έχει ακαδημίες, έχει τουλάχιστον 200 παιδιά, όπως έχετε. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή δεν είναι αυτό το νούμερο. Έχουμε πέσει λιγάκι γιατί λόγω αυτό που έγινε πέρυσι με την φυγή από το γήπεδο υπήρχαν κάποιες διαρροές. Πρέπει να είναι γύρω στα 130 με 140 παιδιά αυτή τη στιγμή. Κατάλαβες τώρα. Αν δεν έχεις ακαδημίες στο αριστερικό πρόσωπο, δεν θα έχεις και φυλάδους για να το ξέρεις αυτό. Αυτό είναι, πάει μαζί. Βαγγέλη, να μου πεις τους συνεργάτες σου στην ομάδα. Συνεργάτες είμαι εγώ και ο πρόεδρος. Και ο κύριος Κατσαρός, γενικός αρχηγός. Ο πρόεδρος, ο κύριος. Φελάς. Ο Φελάς. Είναι ήρωας. Ο άνθρωπος αυτός για μένα είναι ήρωας. Κρατάει την ομάδα τώρα χρόνια μόνος του και κατά διαστήματα βοηθάνε και. Όπως ο κύριος Κατσαρός, άλλα παιδιά όπως ο Μωραΐτης, παιδιά φίλοι δικοί μου είναι, που τους έφερα στην ομάδα εδώ. Δεν ξέρω τι γίνεται, δεν ξέρω τι γίνεται στην ομάδα,
Δεν ξέρω, παλιά όταν είχα έρθει εδώ είχαμε 300 παιδιά στις Ακαδημίες. Ξαφνικά, για διαφόρους λόγους, σαμποτάζ, πήραμε το πρωτάθλημα των νέων και από εκείνη τη μέρα, προσέξτε, το πρωτάθλημα των νέων εδώ, στην Αθήνα. Και από εκείνη τη μέρα, λες και έπεσε κατάρα. Κατάρα! Και είστε πάνω να πάρει το πρωτάθλημα των νέων στην Αθήνα. Και από εκείνη τη μέρα να γίνει κατάρα, να μην υπάρχει να μένει σε Ακαδημία. Δεν ξέρω τι έγινε. Δεν ξέρω. Πες μου εσύ. Να το. Τα πέλα εδώ, πήραμε το πρωτάθλημα. Και από εκείνη τη μέρα εξαφανιστήκαν οι πάντες. Αυτά τα παιδιά πήγανε σε άλλες ομάδες. Όχι, σας είπα ότι δουλέψαμε και τα παιδιά αυτά είναι τα πιο πολλά στην πρώτη ομάδα. Άλλα παιδιά βέβαια είναι φοιτητέ, άλλα παιδιά με δουλειές. Αλλά πιο πολλοί είναι στην ομάδα τώρα. Αυτή είναι η ομάδα μας. Και είχα έρθει στην προπόνηση και τα είχαμε πει. Ήταν αυτό. Ναι. Ήταν 30 παίκτες στην προπόνηση. Δεν έχει ξανασυμβεί αυτό, έτσι. Σε ομάδα γάμα κατηγορία. Ναι, δεν έχει ξανασυμβεί και όταν ήμασταν στη β' κατηγορία. Παραπάνω από 15 παιδιά δεν είχα ποτέ. Και φέτος δεν εξάζει, έχω 30 παιδιά. Αλλά δεν είναι όμως, δεν είναι ακαδημίες, είναι παιδιά για την πρώτη ομάδα. Άλλο ακαδημίες, άλλο για την πρώτη ομάδα. Τα παιδιά αυτά εδώ είναι για την πρώτη ομάδα. Εσείς μας είπατε για ακαδημίες τώρα. Εγώ λέω για την πρώτη ομάδα. Ναι, αυτό που έχει γίνει φέτος, να έχω 30 παιδιά στην πρώτη ομάδα και να κάθονται και να τους αρέσει το κλίμα, να λένε μας αρέσει το κλίμα γιατί δεν θέλω να φύγω. Του λέω παιδιά, τραβάτε τα παίξτε, ξέρω εγώ, γιατί είναι πολλά τα παιδιά. Και λέω, μας αρέσει το κλίμα να μείνουμε εδώ, δεν μου έχει ξανασυμβεί αυτό. Είναι ευχάριστο βέβαια. Θετικό είναι, θετικό. Είναι θετικό, ευχάριστο, αλλά και τα παιδιά, άμα δεν παίζουν, ξέρει στην γάμα κατηγορία, θεωρώ εγώ, θεωρώ ότι στενοχωριέμαι κι εγώ. Γι' αυτό του λέω, παιδιά, μερικά παιδιά τα οποία είναι και ταλέντα και δεν μπορούν να χωρέσουν όλοι σε μια εικοσάδα, αυτό είναι 35 παιδιά. Λέω, πάρτε το δελτίο σας, πηγαίνετε να παίξετε και εδώ είμαστε. Μας αρέσει το κλίμα, θέλω να μείνουμε εδώ. Δεν μου έχει ξανασυμβεί αυτό. Ανδρέα, σε ποιον ήθελες να δώσεις συγχαρητήρια και να ευχαριστήσεις για τη μέχρι στιγμής πορεία του Ηρακλή Περιστερίου μέχρι τη διακοπή του πρωταθλήματος? Καταρχήν πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω τους συνεργάτες μου. Να μου τους αναφέρεις. Ναι, που είναι προπονητής φυσικής κατάστασης, είναι ο Μάξος Λάλλος. Ένα παιδί πραγματικά πολύ αξιόλογο. Και είναι ο Τάκης ο Κατακαράκης, ένας πολύ εμπειρός προπονητής των θεματοφυλάκων. Και οι δύο έχουν δουλέψει πάρα πολύ όλο αυτό το διάστημα. Και πραγματικά θέλω να τους ευχαριστήσω. Και μετά από εκεί πέρα θέλω να ευχαριστήσω πανεπιστημιακά και όλους τους προσφυγιστές μου, γιατί πραγματικά είναι παιδιά που είναι νεαρά, προέρχονται από την Ακαδημία μας. Κάποια είναι φιλόδοξα και δεν είναι κακό αυτό. Θέλουν να επανανεβούν, να κάνουν ένα σκαλοπάτι παραπάνω. Και πιστεύω ότι όλοι μαζί με τη διοίκηση που είναι δίπλα μας. Αυτό ήθελα. Και πραγματικά μας βοηθάει σε οτιδήποτε χρειαστούμε, πραγματικά. Είναι δίπλα μας την πρώτη στιγμή. Πιστεύω ότι όλο αυτό, όλη αυτή η δουλειά, πιστεύω ότι κάποια στιγμή να αποδώσει και τα αναμενόμενα. Βέβαια, να πω κάτι. Έχουμε κάνει μια συζήτηση που ο Βαγγέλης είναι πιο εμπειρός από μένα. Όλα αυτά που κάνουμε είναι εικασίες. Ξέρετε γιατί? Γιατί σε δύο μήνες δεν μπορούμε να γνωρίζουμε σε τι κατάσταση θα είναι όλες αυτές τις ομάδες που περιγράφουμε αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, πραγματικά, δεν γνωρίζουμε ακόμα και η ίδια η δική μας η ομάδα σε τι κατάσταση μπορεί να είναι. Κατάλαβα, δηλαδή, δεν μπορούμε να κάνουμε εκτιμήσεις. Αυτά που λέμε τώρα είναι όλα. Όχι, όλα αυτά μέχρι τη διακοπή του πρωταθλήματος. Μέχρι τη διακοπή του πρωταθλήματος, γιατί πραγματικά είναι πολύ καιρός, μετά από δύο μήνες. Δεν ξέρεις πώς θα εμφανιστούν οι ομάδες. Πραγματικά πώς θα εμφανιστούν όλες οι ομάδες. Όλες οι ομάδες, έτσι. Δηλαδή είναι πραγματικά ένα θέμα. Ναι, ό,τι λέμε είναι μέχρι τη διακοπή του πρωταθλήματος. Σίγουρα. Βαγγέλη, πρώτο σκόρερ της ομάδας είναι ο Γιάννης Μαργώνης με 4 γκολ. Και μετά είναι και ο Παναγιώτης Φωτόπουλος με 3 γκολ. Νεαρά παιδιά. Από τις ακαδημίες. Κοίταξε η ομάδα δικιά μου. Δεν υπάρχουν 2-3 έμπειροι παίκτες στη Χρυσούπολη. Είναι... Έχει για τους έμπειρους, έχει τον Ολαΐτη, έχει το ΑΦΕΤ και ο Μαργώνης δεν είναι μικρός τώρα, κοντάξει τα 27, έτσι. Από την ομάδα δικιά μας, από τις ακαδημίες και αυτός. Εντάξει, αλλά οι άλλοι είναι 20, 21, 18, 19 και γύρω εκεί οι ρεφερόμενοι.
Εσύ, Βαγγέλη, για τη μέχρι στιγμής βαθμολογική συγκομιδή της ομάδας μέχρι τη διακοπή του πρωταθλήματος, θα ήθελες κάποιον να ευχαριστήσεις ή να δώσεις συγχαρητήρια? Αυτό σας είπα που με έχει καταπίεξει φέτος και όσα χρόνια κάνω τον προπονητή είναι αυτό. Ότι έχω 35 παιδιά και φτάνω στο σημείο να κάνω σε δύο δόσεις προπόνηση, γιατί είμαι μόνο μου, για να τα καταφέρω. Γιατί είναι 35, δεν πρέπει να κάνεις προπόνηση 35 παιδιά. Τους λέω, εσείς θα λέτε από 5 μέχρι 6,5, εσείς θα λέτε από 6,5 μέχρι 8. Έχω φτάσει στο σημείο αυτό. Αυτό είναι, όπως είπα προηγουμένως, και ευχάριστο, αλλά λόγω ότι τα παιδιά παίζουν στη γάμα κατηγορία και δεν πληρώνονται, δεν έχουν εδώ πέρα οφειλές τίποτα, να ωφεληθούν από κάτι. Απλά τους αρέσει να παίζουν. Έχω πει σε μερικά παιδιά, αν μπορέσουν να βρουν κάποια ομάδα, και εδώ είμαστε. Δηλαδή, το είδα χειμώνα στα έφερα πολύ εδώ, ότι ήταν 35 παιδιά. Ναι. Αυτό είναι ευχάριστο, εντάξει. Δεν μπορώ να πω, δεν μου έχει ξανασυμβεί αυτό στην πέραση. Έχω δουλέψει σε αστυνομικά σωματεία πολλά, Ρόβιο, Πετρούπολη, Ιώσα. 35 παιδιά, αλλά και σε γάμα κατηγορία είναι εξωπραγματικό, έτσι. Έχεις παρακολουθήσει άλλες ομάδες, αγώνες άλλων ομάδων τη φετινή Όχι, σεζόν? Δεν παρακολούθησα και δεν θα παρακολουθήσω, γιατί εγώ εμπιστεύω με τη δικιά μου ομάδα. Εμπιστεύω με την ομάδα μου, γιατί έχω παιδιά τα οποία διψάνε για μπάλα, διψάνε να ανεβούν, να πάνε σε ψηλότερες ομάδες, να πάνε να ανεβούν πιο ψηλά. Φτάνω στο σημείο να τους κάνω και προϊόντες προπονήσεις. Έχω το μεράκι αυτό, να τα βοηθήσω τα παιδιά. Ερχόμαστε το πρωί εδώ πέρα, κάνουμε τουλάχιστον σε 8 παιδιά που είναι σε μια ρεαλή υγεία, τους κάνουμε εξτρά προπόνηση πρωινές. Κάθε μέρα είμαι εδώ πέρα, τα πρωινά και κάνουμε εξτρά προπόνηση. Ό,τι αδυναμίες έχουν τα παιδιά αυτά, επειδή είναι ταλέντα, να τα βοηθήσω, ούτως ώστε να μπορούν να είναι, όταν θα πάνε σε πιο ψηλή ομάδα, να μπορούν να σταθούν. Γιατί δεν είναι εύκολο. Εάν δεν τα εφοδιάσει τα παιδιά αυτά με προπόνηση σωστή να πάνε να παίξουν σε ψηλό επίπεδο, θα είναι ασφαίρετο το καλή. Εκεί πάνω, επειδή έχω δουλέψει επαγγελματικά σε πολλές ομάδες, θέλει να δουλέψει πάρα πολύ σκληρά για να πας να σταθείς. Και εγώ έχω το μεράκι και προσπαθώ τα παιδιά αυτά να τα βοηθήσω. Ωραία. Ανδρέα, στον Ηρακλή πρώτο σκόρερ είναι ο Σάβας, ο Βαρβαράματος, έτσι με 5 γκολ. Και μετά είναι και ο Χαράλαμπος Γιώτης με 3 γκολ. Ναι. Είναι και ο Φούρλας. Ο Φούρλας. 2 γκολ μου φαίνεται. 3 γκολ. 3 γκολ και ο Φούρλας. Ναι. Κοιτάξτε να δείτε. Είναι και τα 3 παιδιά είναι πραγματικά πάρα πολύ αξιόλογα. Οι 2 προέρχονται από την Ακαδημία μας και είναι και πολύ νεαρή σε ηλικία. Και ο Αδάμ είναι ένα παιδί που φέτος κάναμε μεταγραφή από τον ύφεστο. Και μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Παίζουν και οι τρεις, ο Σάββας είναι μεσοπηδικός, οι άλλοι δύο είναι επιθετικοί, ακραίος ο ένας, ξεδερφόρο ο άλλος. Πιστεύω ότι να συνεχίσουν έτσι, να βάζουν γκολ, να παίρνουν ψυχολογία. Υπάρχουν ταλέντα στον Ηρακλή Περιστερίου, που αύριο μεθαύριο μπορούν, όπως είπες πριν, να κάνουν το άλμα, να παίξουν σε ομάδα ανώτερης κατηγορίας. Παντού υπάρχουν ταλέντα. Δεν είναι μόνο στον Ηρακλή, πιστεύω ότι σε όλες τις ομάδες υπάρχουν ταλέντα, απλά χρειάζονται οι κατάλληλες συνθήκες. Να πω κάτι σε αυτό, το είχα πει, έχω δουλέψει σε επαγγελματικές ομάδες πολλές. Το ταλέντο που υπάρχει στο αριστερικό πόσο στην Αθήνα δεν υπάρχει πουθενά. Η νοοτροπία αλλάζει. Πρόσεχε τώρα να σου πω. Ένας παίχτης. Ή θα σου το πω αλλιώς. Αν παίξει μια ομάδα γάμα κατηγορία, που είμαστε εγώ τώρα στη στιγμή, που είμαι στη γάμα κατηγορία, έτσι. Παίξουμε μια ομάδα αλφα κατηγορίας επαρχίας, θα κερδίσουμε. Η γάμα κατηγορία θα την κερδίσουμε. Δεν υπάρχει. Η δικιά μου ομάδα τώρα, αν παίξει μια ομάδα αλφα κατηγορίας επαρχία. Όμως εκεί όλο το ελληνικό ποδόσφαιρο αυτή τη στιγμή το φροντίζεται από την επαρχία. Έζησε κανένα υπέρχτη Αθηναίο να παίξει εθνική Ελλάδος. Από τη Λάζα και πάνω. Πιο πολύ. Έτσι δεν είναι. Γιατί, λόγω νοοτροπίας, τα ταλέντα που υπάρχουν στον Ηρακλή αυτή τη στιγμή, εγώ σου το λέω, τα ταλέντα που υπάρχουν στον Ηρακλή, στη Χρυσούπολη, στην Φίνικα, δεν υπάρχουν πουθενά στην επαρχία. Κι όμως, η επαρχία του βοηθεί την Εθνική Ελλάδα, λόγω νοοτροπίας.
Όταν τα παιδιά φτάνουν από ένα σημείο και μετά από το 15. Δεν ξέρω, η Αθήνα είναι τώρα. Εντάξει, είναι, παίζουν πολλά πράγματα ρόλο. Οι άλλοι θέλουν ότι πιέζονται πλέον τα παιδιά από πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή, ενώ επαρχία ναι. Έχουν τα γήπεδα. Ένα παίκτη, άμα βγει, επειδή είναι ένα, τον διαφημίζουν και τον παίρνουν. Εδώ, σαν τον έναν αυτόν, υπάρχουν 15, 10 σε κάθε ομάδα. 10 από τα 30 παιδιά. Κι όμως. Είναι πίεση που εδώ πέρα στην Αθήνα ασκείται πολύ μεγάλη πίεση. Δηλαδή είναι χρόνοι τέτοιοι. Δηλαδή, θα σου την παρουσία σου λόγω, για να έρθει ένα παιδί από μία δίπλα όμορη δήμο, ένα όμορο δήμο, θα χρειαστεί μία μετακίνηση που μπορεί να το πάει. Αντρέα, εγώ λέω άλλο. Δεν λέω μόνο αυτό. Ναι, είναι. Λέω, εκεί βγαίνει ένα παίκτη. Σαν και αυτό τον ένα παίκτη. Ναι. Εδώ υπάρχουν σε κάθε ομάδα 5-6. Λόγω ότι είναι ένα, όμω το διαφημίζουν, τον κάνουν. Το παίρνουν το παιδί αυτό μια μεγάλη ομάδα και το δουλεύει. Δηλαδή, εδώ σας λέω, αλλάζει και η νοοτροπία όμως. Από ένα σημείο και μετά η προπόνηση που κάνει το παιδί αυτό στην επαρχία, δεν την κάνει εδώ το παιδί που στην Αθήνα. Επίσης έχω δουλέψει στην επαρχία και ξέρω τι λέω. Δηλαδή, εκεί πέρα είναι ένας και τον παίρνουν, τον διαφημίζουν και αμέσως τον αρπάζουν οι μεγάλες ομάδες. Εδώ είναι σε κάθε ομάδα 5 τέτοιοι. 6. Επίσης έχω δουλέψει στην επαρχία και ξέρω τι λέω. Σου λέω, εγώ κάνω κατηγορία με μια Αλφα Αθηνών, Αλφα επαρχία ομάδα, διοικητήσουμε. Φαντάζεται διαφορά. Ναι, ξέρετε, πιστεύω, έχει δίκιο ο Βαγγέλης, αλλά υπάρχει λόγος. Για μένα, επειδή έχω ασχοληθεί και εγώ αρκετά με τις υποδομές, στην επαρχία ένα παιδί ταλαντούχο, επειδή μπορεί να μην μπορεί η οικογένειά του να στηρίξει οικονομικά, να έρθει, ξέρω εγώ, σε κάποια ΠΑΕ εδώ στην Αθήνα μεγάλη, δηλαδή σε κάποιο K17, under 17, under 15, under 20, μπορεί, είναι εύκολος ο δρόμος κατευθείαν να πάει σε μια ομάδα football league. Δηλαδή μπορεί και ο δρόμος, δηλαδή να φύγει από μια ομάδα εραστενική του χωριού του και να πάει σε μια ομάδα football league. Άρα δηλαδή είναι πολύ πιο εύκολος ο δρόμος του. Εδώ πέρα τα παιδιά, οποιαδήποτε ταλέντα υπάρχουν στον Ηράκλη, στην Κυπούπολη, στη Χρυσούπολη, στο Φοίνικα, στον Ήφαιστο, θα φύγουν και θα πάνε σε μια ΠΑΕ. Εδώ Αθηνά εκεί. Άρα θα μπουν σε μια διαδικασία ΚΑΠΑ, άντερ 15, άντερ 17. Και εκεί λίγο τα πράγματα είναι λίγο. Πώς το πω, δηλαδή ειλικρινά, αν κάποιο παιδί πάει στο ΚΑΠΑ 17 και τελικά δεν καταφέρει να γίνει επαγγελματίας, όταν του πεις να γυρίσει πίσω και να πάει να παίξει σε μια ομάδα εραστενική, το βλέπει υποτιμητικά. Τα περισσότερα παιδιά σταματάνε το ποδόσφαιρο. Απογοητεύονται, νιώθουν μια πολύ μεγάλη απογοήτευση, με αποτέλεσμα ότι χάνονται. Ενώ στην επαρχία έχω την αίσθηση ότι είναι αυτό που λέω Βαγγέλης, γιατί τα παιδιά είναι σε αυτόν τον δρόμο στο να πάνε να παίξουν μια football league, να πάνε να παίξουν ισχυρό μια football league 2, άρα δηλαδή να γίνουν πιο γρήγορα επαγγελματίες. Εκεί λίγο το εστιάζω, γιατί δεν μπορώ να. Γιατί όπως είπε και ο Βαγγέλης, εγώ πιστεύω ότι εδώ στο εραστηνικό επίπεδο είναι πολύ πιο υψηλό από ότι είναι σε μια ομάδα επαρχίας. Δηλαδή δεν μπορεί να γίνει σύγκριση από ένα. Δηλαδή η Α Αθηνών με μια Α οποιοδήποτε ύψη στην Ελλάδα. Δηλαδή το επίπεδο εδώ πέρα το πραγματικά είναι πολύ ψηλό. Έχει δίκιο ο Βαγγέλης. Είναι ανταγωνιστικά τα πράγματα. Είναι ανταγωνιστικά τα πράγματα. Να καταλάβω το κάτω. Έτσι γίνεται. Πήγε στο Πάο και λέει σε κεσένα με. Όχι. Και γύρισε στις Σέρες και τον πήραν σε εθνική ομάδα από τις Σέρες γιατί εκεί ξεχώριζε και μετά τον πήρε Ολυμπιακός. Το κατάλαβε, λέω. Ο Τσιμίτα πήγε την Πάο. Και τότε σαν και σένα έχουμε δε. Όχι, κάτι τραβούσε. Έφυγε το παιδί, ξαναγύρισε πάλι στις Σέρες. Το πήραν από εκεί γιατί ξεχώριζε στο χωριό, σαν την είχαμε στο γάλα. Το πήρε ο Ολυμπιακός, του είπε: Κάτσε πέστε γύρω. Πώς το βλέπεις? Αυτό το λέω. Παλιά πήραν και παιδιά που ήταν Αλφα Αθήνα και πήγαιναν και παίζανε Αλφα Αθήνα. Εντάξει. Τώρα είναι λίγο διαφορετική η δρόμη, είναι λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα, έχει ανέβει το επίπεδο γενικότερα. Πιστεύω, εύχομαι να πάνε όλα τα παιδιά για το καλύτερο για όλα τα παιδιά. Αλλά ειλικρινά σα είπα ότι είναι και πολύ πιεσμένα τα παιδιά εδώ πέρα στην Αθήνα από πολλά πράγματα. Είναι και το περιβάλλον που τα πιέζει το ίδιο, καταλάβατε. Δηλαδή το παιδί στην επαρχία είναι λίγο πιο χαλαρό, είναι πιο ελεύθερο. Δηλαδή, υπάρχει το γήπεδο, πάμε σε κάποια στιγμή μπορεί να ασχοληθεί να πάει να κάνει σε ένα ελεύθερο χρόνο να πάει να κάνει μια ατομική με κάποιον προπονητή, με κάποιον γυμναστή. Εδώ πέρα οι χώροι είναι συγκεκριμένοι, δηλαδή οι ώρες είναι. Αντρέα, εγώ είμαι στην Αλεξάνδρεια και είχα δύο γήπεδα με χόρτο.
Ακριβώς αυτό, δηλαδή είναι. Γάμα έχει και το μεράκι που τώρα εσύ να δουλέψει. Ναι, γάμα εθνική. Και είχα δύο γήπεδα με κόρτ. Και τότε είχα, θυμάμαι, πρώτα τον πατέρα του Τσάρτα. Και τον Τσάρτα το μικρό του είχα εγώ μικρό εκεί πέρα και το έκανα προπόνηση. Και όπου γι' αυτό με πήρε ο πατέρα του, γιατί το έκανα προπόνηση το μικρό. Είχε εκεί πέρα σε ξενοδοχείο. Και τον έκανα το πρωί το Τσάρτα το μικρό, το Βασιλάκι. Και το έκανα προπόνηση και του έλεγα διατροφέ και τα λοιπά. Τέλο πάντων, θέλω να πω ότι στην επαρχία ένα, ο Τσάρτα πάνω του. Φαίνονταν το παιδάκι, ήταν ταλεντάκι. Φαινόταν. Σαν τον Τσάρτα υπάρχουν πολλά παιδιά εδώ, μην νομίζει. Ο Τσάρτα τότε όπω ήταν. Δεν θα πέσει το πουθενά. Ήταν αδύναμο, ήταν. Ένα ποταράκι. Σαν και του Τσάρτα το πέραξε από τα παιδιά μου. Όμω ήταν ο Τσάρτα, ο μοναδικό στην Αλεξάνδρεια που είχε την παγίδα, το παιδάκι που. Γι' αυτό μου το πετάχτηκε, παπ, τον πήρε νέο από την Άζο και έφυγε. Έφυγε κατευθείαν, αέ. Κατευθείαν. Ανδρέα, εσύ παρακολούθησε άλλε ομάδε στον ύφεστο Περιστερίου. Ναι, παρακολουθώ αρκετέ ομάδε. Καταρχήν, παρακολουθώ ομάδε που είναι στο δικό μα τον όμιλο για να έχω εικόνα του. Και από εκεί πέρα, παρακολουθώ και άλλα τα παιχνίδια τη και πιο πάνω κατηγορία. Αν θέλετε την άποψή μου, στην Α κατηγορία πιστεύω ότι ο πρώτο όμιλο πραγματικά είναι ένα όμιλο που έχουν μαζευτεί πάρα πολύ καλέ ομάδε. Έχουν συγκεντρωθεί σε αυτόν τον όμιλο. Χωρίς να θέλω να αποτιμήσω άλλους δύο ομίλους, αλλά πραγματικά. Θεωρείς ότι είναι ο πιο δύσκολος από τους τρεις. Ναι, πραγματικά είναι πάρα πολύ δύσκολος. Είναι αρκετές ομάδες που έχουν βάλει. Υψηλά budget. Έχουν κάνει επενδύσεις. Είναι ομάδες και με ιστορία και με φανέλα. Νομίζω πραγματικά το έχουν συγκεντρωθεί. Εκεί πέρα θα γίνει πραγματικά πολύ μεγάλη μάχη. Φυσικά και οι άλλοι δύο ομίλοι είναι, και αυτοί έχουν τις ομάδες που θα πρωταγωνιστήσουν. Αλλά ο πρώτος όμιλος πραγματικά είναι. Πολύ ανταγωνιστικός. Και πιστεύω ότι στην πίτα κατηγορία πιστεύω ότι ο δικός μας όμιλος πραγματικά είναι ο πιο αμφίροπος. Έχει πολλά τοπικά ντέρμπι, ναι, πολλά και γειτονικά ντέρμπι. Και έχει πολλές ομάδες του Περιστερίου, του Χαϊδαρίου, ναι, και του Εγάλεου. Και είναι και πραγματικά ένας όμιλος που πραγματικά μέχρι το τέλος θα γίνει και σε εμάς. Θα γίνει μάχη. Έτσι θέλω να πιστεύω. Αυτό είναι ωραίο βέβαια. Πριν ανταγωνισμό. Αυτά τα πράγματα έχω ξεχωρίσει μέχρι την έδομη αγωνιστική. Τώρα και λόγω της καραντίνας θα παρακολουθήσεις και περισσότερο τηλεόραση. Δεν ξέρω, χθες τον Ολυμπιακό με τη Manchester City το παρακολούθησες. Ναι, το παρακολούθησα, ναι. Για πες μου την άποψή σου για αυτό. Κοιτάξτε, βέβαια είχε πάρα πολλές απουσίες ο Ολυμπιακός. Έπαιζε μια ομάδα που για μένα είναι από το πάνω ράφι σε παγκόσμιο επίπεδο. Αλλά έχω την αίσθηση ότι μας είχε συνηθίσει ο Ολυμπιακός πέρα από τα καλά αποτελέσματα που έκανε στην Ευρώπη στο Champions League και σε μια διαφορετική εικόνα του μες στο γήπεδο. Δηλαδή, ακόμα και όταν έχανε ή όταν βρισκόταν, ξέρω εγώ, π.χ. πέρυσι με την Bayern, που είναι και αυτό ένα μεγαθύριο, να παίζει το ποδόσφαιρο που μπορεί να παίξει και να αντιμετωπίζει τις ομάδες με διαφορετικό τρόπο. Τι πραγματικά ο Ολυμπιακός ήταν σε ένα πολύ παθητικό ρόλο σε όλο το παιχνίδι και δεν μου άρεσε αυτή η εικόνα που είδα. Εσένα ποιο ξένο πρωτάθλημα σε ελκύει περισσότερο και το παρακολουθείς? Ναι, το αγγλικό. Η Premier League. Η Premier League. Ναι, πιστεύω ότι εκεί παίζεται αυτή τη στιγμή το πιο ανταγωνιστικό ποδόσφαιρο. Είναι σε πολύ υψηλό επίπεδο. Δηλαδή πραγματικά είναι. Συμπαθείς κάποια ομάδα? Ναι, εντάξει, όλοι έχουμε τις συμπάθειές μας. Λίβερπουλ είμαι στην Premier League, θα το ομολογήσω. Αλλά πραγματικά είναι ένα πρωτάθλημα πραγματικά με πολύ. Όλα τα παιχνίδια ανταγωνιστικά. Ακόμα και οι ομάδες που βρίσκονται πολύ χαμηλά στην κατηγορία είναι πολύ ποιοτικές και πολύ ανταγωνιστικές. Βαγγέλη, εσύ το, δεν ξέρω, το Super League παρακολουθείς, είδες? Εντάξει, χθες αυτό που λέει και ο Ανδρέας. Για το παιχνίδι. Αυτός ο προπονητής του Ολυμπιακού μου άρεσε μέχρι τώρα που έπαιζε παντού το δικό του παιχνίδι. Χθες έπαθα πλάκα. Δηλαδή, μόλις ήταν αυτό που έκανε χθες να κλείσει την ομάδα, που έχει μάθει η ομάδα να παίζει διαφορετικά και να την κλείσει να παίζει αμυντικά, μου κακοφάει και εμένα. Ξέρεις, επειδή τον είχα σε υψηλό επίπεδο τον προπονητή αυτόν. Δηλαδή δεν φοβόταν, έπαιζε. Δηλαδή τι θα έκανε χθες, όταν έκανε ένα 0, γιατί ανοίχτηκε και έπαιζε. Και ας γύπαν και παίχτες. Όταν έκανε ένα 0, γιατί έφυγε μετά και προσπάθησε να παίξει μπάλα.
Είναι η πρώτη φορά που τον είδα το προπονητή μου. Το Μάρτιν. Πρώτη φορά τον είδα να παίξει έτσι. Όπως λέει και ο Ανδρέας, πρώτη φορά τον είδα να παίξει έτσι. Μου κακοφάνηκε και εμένα. Δηλαδή, εγώ τον Ολυμπιακό τον. Και στα πιο δύσκολα παιχνίδια που τον έχω δει με την Μπάγερ, την Άρσεναλ, έπαιζε την μπάλα του. Εχθές τώρα το φοβήθηκε γιατί του είπαν παίχτη, δεν ξέρω. Πρώτη φορά τον είδα τον Μάρτιν φοβισμένο μέσα στο γήπεδο. Τη Super League, πώς τη βλέπεις φέτος τα παιχνίδια, πώς θα. Εντάξει, δεν. Χωρίς παρουσία φιλάθλων. Ναι, είναι σαν φιλικά. Σαν να βλέπεις ένα φιλικό παιχνίδι. Δηλαδή είναι αυτό που είπε ο Ανδρέας προηγουμένως. Δεν γίνεται χωρίς φιλάθλους να παρουσιάζει και η ομάδα από ένα θέαμα. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Είναι, σου φαίνεται σαν άνοστο. Σαν να είναι φαγητό χωρίς σαλάτα. Έτσι φαίνεται. Όπως είναι το φαγητό χωρίς σαλάτα. Έτσι. Ανδρέα, δεν ξέρω αν κάτι άλλο έτσι okay. Θα ήθελες να προσθέσουμε. Θα σας ευχαριστήσω. Να ευχηθούμε πάνω απ' όλα υγεία. Πάνω απ' όλα υγεία. Να πω κάτι για μένα προσωπικά, επειδή τη δουλειά στην δική μου τη γενιά, καλά πιστεύω και όλους μας σημάδευσε ο Ντιέγκο. Είναι για μένα πραγματικά θρυνή το παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Δηλαδή για μένα είναι ό,τι καλύτερο έχω δει με τα δικά μου μάτια όσα χρόνια έχω δει ποδόσφαιρο. Εντάξει. Και αυτό θέλω να πω. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Υγεία πάνω απ' όλα, Βαγγέλη. Υγεία, γιατί η υγεία φέρνει τα πάντα. Χωρίς υγεία δεν είμαστε τίποτα. Και μακάρι όσο για τον Τιέγκο, εγώ πιστεύω ήταν ο καλύτερος ποδοσφαιριστής στο σύγχρονο ποδόσφαιρο που πέρασε ποτέ από το παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Αν ήταν να ψηφίσεις το ίδιο ερώτημα, θα θέσω μετά και στον Ανδρέα. Διέγκο ή Πελέ. Όπως λέμε τώρα, ήταν, Ρονάλντο άλλο ή Μέση. Ποδόσφαιρο, πρόσεξε, άλλο ποδόσφαιρο Πελέ ήταν πιο ανοιχτό, πιο εύκολο και άλλο ποδόσφαιρο όταν έπαιζε ο Ρονάλντο ήταν πιο δύσκολο, πιο κλειστό ποδόσφαιρο. Εάν έπρεπε να ψηφίσεις. Τώρα, και σου θέτανε αυτό το ερώτημα. Εμείς το Πελέ το είδαμε σε μερικά παιχνίδια. Εμείς έχουμε δει τον Μαραντόνα. Τον Μαραντόνα τα ψηφίσαμε, γιατί τον Πελέ το είδαμε σε μερικά παιχνίδια που έπαιξε στο παγκόσμιο το 1974 τότε. Ναι. Είμαστε σε αυτή την ηλικία. Εμείς έχουμε δει τον Μαραντόνα, έτσι, όπως βλέπουμε τώρα τον Μέση. Γιατί. Και τώρα μεταξύ Ρονάλντο και Μέση. Ναι, γιατί αυτοί οι δύο παίκτες. Θα διαλέξει. Γιατί αυτοί οι δύο ο ένας είναι φτιαγμένος με την προπόνηση και ο άλλος είναι ταλέντο μεγάλο. Ο ένας είναι γεννημένος ποδοσφαιριστής όπως είναι ο γιος, δεν είναι και ο Ρονάλντο, αλλά είναι πολύ πιο δουλεμένος ο Ρονάλντο. Ενώ ο άλλος είναι καθαρά ταλέντο. Βλέπω είσαι. Του αργεντίνικου ποδοσφαίρου είσαι υποστηρίχτης. Όχι, δεν είμαι του αργεντίνικου ποδοσφαίρου, είμαι του γερμανικού ποδοσφαίρου. Γιατί και πήγα και με χειριστεί ο Χάρη Κίντορ και παρουσιάστηκε στην Πολωνία δύο μήνες της Ακαδημίας, γιατί φτιάξαμε Ακαδημίες μετά την Καραμαδιά και πήγα και με το γερμανικό ποδοσφαίρο. Δηλαδή μου αρέσει το γερμανικό ποδοσφαίρο γιατί συνδυάζει δύναμη και τέχνη, καταλαβαίνεις. Ενώ το αγγλικό ποδοσφαίρο συνδυάζει. Εάν δεν πήραν οι ξένοι παίχτες μέσα, ήταν μόνο δυνατό. Μην κοιτάς που πήραν ξένους παίχτες και το κάπου το έγινε ανάμεικτο. Αν υπήρχε καθαρά αγγλικό ποδόσφαιρο, μόνο δύναμη θα βλέπουμε και σέντρες. Ενώ το γερμανικό συνδυάζει και σέντρες και δύναμη και τέχνη. Και τέχνη. Καταλαβαίνεις. Ανδρέα, εσύ αν έπρεπε να ψηφίσεις μεταξύ Ντιέγκο και Πελέ. Κοιτάξτε να δείτε, για μένα ο κάθε ποδοσφαιριστής είναι. Έχει τα δικά του χαρακτηριστικά. Συμφωνώ με τον Βαγγέλη. Δηλαδή έχουν αλλάξει εποχές. Δηλαδή πάνω του χάρη. Αλλά για μένα ο Ντιέγκο δεν είναι μόνο ποδοσφαιριστής. Για μένα ήταν και ηγέτης. Έχει παίξει δηλαδή, δύσκολα σε δύσκολες εποχές. Που το ποδόσφαιρο έχει αναπτυχθεί. Μπήκε μέσα ο αθλητισμός, μπήκαν τα συστήματα, οι τακτικές. Τότε με το Πελέ δεν υπήρχαν οι τακτικές αυτές. Και οι ποδοσφαιριστές να άθλητε. Τώρα ήταν δύσκολο για ένα ποδοσφαιριστή να κάνει αυτά που έκανε ο Μαραντόνα. Καταλαβαίνεις. Αυτή είναι η διαφορά. Και τώρα, Ρονάλντο ή Μέση. Θα συμφωνήσω με τον Βαγγέλη. Θα συμφωνήσω με τον Βαγγέλη. Ο ένας είναι πραγματικά αυτό που λέμε ο ταλαντούχος ποδοσφαιριστής. Και ο άλλος είναι πραγματικά ένα παιδί που έχει δουλέψει πάρα πολύ. Πάρα πολύ.
εκφράζει, είναι σύγχρονος, είναι ένα παιδί που είναι ταχυδυναμικός, είναι πάρα πολύ αθλητικός και όλα αυτά τον έχουν βοηθήσει, δηλαδή, τρομερά φυσικά προσόντα δηλαδή, συν ότι έχει δουλέψει πάρα πολύ και συνεχίζει και δουλεύει ακόμα και σε αυτήν την ηλικία, τον έχει κρατήσει σε πολύ ψηλό επίπεδο. Αλλά θα συμφωνήσω με τον Βαγγέλη και εγώ με το Μέση. Ωραία, λοιπόν, υγεία, να τα πούμε το συντομότερο δυνατό στο γήπεδο και να πραγματοποιηθούν οι στόχοι της Χρυσούπολης να ανέβει στη Β' κατηγορία και εσείς, Ανδρέα, όσο το δυνατόν πιο ψηλά και μακάρι κι εσείς να καταφέρετε να πάρετε το ειστήριο της ανόδου στην Α' Αθήνας. Να είστε καλά. Να είστε καλά, σε ευχαριστούμε, να έχει υγεία όλος ο κόσμος. Και το ποδόσφαιρο θα το βρούμε εμείς. Είμαστε τρελοί με την μπάλα και θα το βρούμε. Ευχαριστώ πολύ. Καλό.